Θα ξεκινήσω με μια μικρή παρουσίαση του Quartet, του οργανισμού που συνδιαργώνει σήμερα την συνάντηση. Είμαστε ένα ερευνητικό κέντρο με βάση την Κύπρο. Έχουμε διεθνή δράση σε πάνω από 45 χώρες. Έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία 15 χρόνια πέραν των 200 προγραμμάτων. Και αυτή τη στιγμή εργοδοτούμε άμεσα 35 άτομα, ενώ έχουμε και ένα δίκτυο από πέρα των 300 συνεργατών παγκόσμια. Στόχος μας είναι η προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης για ενδυνάμωση των πολιτών. Και μερικοί από τους στόχους μας περιλαμβάνουν την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, την προώθηση της συστηματικής και αηφόρας ανάπτυξης, της προώθησης κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημιουργίας συνεργειών και συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς όπως το δικό μας, σε δημόσιους φορείς, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και διεθνείς οργανισμούς. Έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται κυρίως στην έρευνα και στην αξιολόγηση. Θεωρούμε ότι όλα τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζουμε έχουν αναπτυχθεί πάνω σε τεκμηριωμένη έρευνα και αυτό μας έχει βοηθήσει στην πορεία να έχουμε σημαντική επίδραση στην κοινωνία. Ενώ θεωρούμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει ο οργανισμός είναι το Παγκόσμιο Δίκτυο Συνεργατών, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου του Yale, διάφορων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών όπως τη Microsoft, αλλά και άλλα πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο. Και έχουμε εξειδίκευση στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Ενώ έχουμε κάνει έχουμε προσφέρει υπηρεσίες σε διάφορους οργανισμούς, είτε ιδιωτικούς είτε δημόσιους. Κάποια από τα έργα μας είναι έναν το οποίο τρέχει ο Δόκτωρας Βρασίδας, ο οποίος έκανε το καλωσόρισμα πριν, μαζί με μια ομάδα ερευνητών στο Quartet. Είναι το MOOCs for Inclusion. Το MOOCs είναι διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, όπου προωθούμε την ένταξη, κυρίως μεταναστών, μέσα από την προώθηση της γνώσης και του πολιτισμού. Επίσης, ένα άλλο πρόγραμμα που τρέχουμε αυτή την περίοδο είναι το TAPLO. Εστιάζεται σε θεραπευτικές υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις μέσα από τη χρήση τεχνών. Ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα είναι το Identity and Diversity Picture Book Collections. Είναι μια συλλογή εικονογραφημένων ιστοριών από όλη την Ευρώπη, όπου έχει ψηφιοποιηθεί και προσφέρεται αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ ένα άλλο σημαντικό πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται είναι το Youth Empowerment and Innovation Project. Είναι η χρήση του πολιτισμού και της γνώσης για τον πολιτισμό ενάντια στην περιθωριοποίηση των νέων. Αυτά πάνω κάτω για το Quartet. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες θέλετε. Όπως είπα και πριν, τρέχουμε μια σειρά από προγράμματα σε διάφορα επίπεδα. Άρα θα ήταν πολύ καλό να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας για να σας ενημερώσουμε. Η παρουσίαση που θα κάνω σήμερα, καταρχήν, είναι στα αγγλικά, αλλά θα προσπαθήσω να την παρουσιάσω στα ελληνικά. Το working language που έχουμε στην Κύπρο είναι στα αγγλικά συνήθως. Αλλά θα προσπαθήσω να την κάνω στα ελληνικά. Θα είναι διαθέσιμη από την επιτροπή που διοργανώνει με την συνάντηση και διαδικτυακά, φαντάζομαι. Και αφορά την προώθηση και την ψηφιοποίηση του πολιτισμού μέσα από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Θα δούμε κάποιες ευκαιρίες και προοπτικές, ενώ θα μιλήσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα αύριο στις ομάδες εργασίας, ειδικότερα για τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα οποία μας δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσουμε επιχορηγήσεις για να εφαρμόσουμε κάποια προγράμματα.
Αρχικά θα δούμε λίγο για την πολιτιστική κληρονομιά και τη σημασία της. Και μετά θα μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό συγκείμενο. Ενώ θα εστιαστούμε και στη βιομηχανία του πολιτισμού και της δημιουργίας, συνδέοντας το με το τρέχον ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς και πώς η ψηφιοποίηση του πολιτισμού δημιουργά καινούργιες ευκαιρίες ανάπτυξης και προώθησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε συνέργεια και σε και στήριξη μέσα από ευκαιρίες χρηματοδότησης. Καταρχήν, ο πολιτισμός έχει διάφορες εκφράσεις. Μπορεί να είναι υλικές, όπως τα κτίρια, τα μνημεία, ή άειλες, όπως οι πρακτικές, οι αναπαραστάσεις, η γλώσσα, οι δεξιότητες, ενώ μπορεί να έχει σχέση με το φυσικό περιβάλλον, αλλά τα τελευταία χρόνια είδαμε και την ανάπτυξη του ψηφιακού πολιτισμού. Είναι διάφορα πηγές και διάφορες δημιουργίες οι οποίες αναπτύσσονται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Κάποια χαρακτηριστικά του πολιτισμού, τα οποία είναι σημαντικά να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας για να δούμε σε γενικότερο πλαίσιο πολιτικών και εφαρμογής αργότερα πώς μπορεί να βοηθήσει την οικονομία αλλά και την κοινωνία, έχει να κάνει με το ότι ο πολιτισμός καθορίζει το ποιοι είμαστε, την ταυτότητά μας, βρίσκεται παντού γύρω μας, έχει μια παγκόσμια αξία, δεν είναι ποτέ στατικός, η έννοια του πολιτισμού, αλλά και τα ίδια, είτε είναι υλικά είτε άειλα, τα στοιχεία του πολιτισμού μεταμορφώνονται και αλλάσσονται διαμέσου του χρόνου. Και μια πολύ σημαντική και επίκαιρη, θα έλεγα, έναν πολύ σημαντικό και επίκαιρο χαρακτηριστικό του πολιτισμού είναι ότι αποτελεί ένας παράγοντας ένταξης, ενσωμάτωσης, συνεργασίας μεταξύ των λαών, ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τον πολιτισμό και την Ευρώπη είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βρίσκονται 453 χώροι οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από την UNESCO ως Παγκόσμια Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τα 6 από τα πιο, πιο πολλούς επισκέπτες μουσεία ανά το παγκόσμιο βρίσκονται στην Ευρώπη. Εδώ μπορούμε να δούμε τη σημασία του πολιτισμού ή ακόμα και την ίδια τη βάση και τις πηγές πολιτισμού που έχει η Ευρώπη, ενώ τουλάχιστον 8 εκατομμύρια άμεσα ή έμμεσα εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με τον πολιτισμό. Σε ένα πολύ πρόσφατο ευρωβαρόμετρο, το Δεκέμβρη του 2017, 80% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν δηλώσει ότι θεωρούν την πολιτιστική κληρονομιά ως χρήσιμη και σημαντική για αυτούς προσωπικά, αλλά και για την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια στην οποία ζουν. Επίσης, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι τουλάχιστον οι μισοί έχουν χρησιμοποιήσει το ίντερνετ για να μάθουν κάτι σχετικά με τον πολιτισμό. Ενώ τουλάχιστον τα 2/3 των Ευρωπαίων πολιτών θα ήθελαν να ξέρουν ακόμα περισσότερα πράγματα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και την Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε τις τάσεις που υπάρχουν στη χρήση του ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και το κενό στην παροχή σχετικών πληροφοριών, αφού ένας από τους μεγαλύτερους περιορισμούς και προκλήσεις που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για πρόσβαση σε θέματα πολιτισμού έχει να κάνει με το χρόνο, έχει να κάνει με το κόστος και με την έλλειψη πληροφόρησης. Επίσης, τουλάχιστον το 1/4 των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι οι δημόσιες αρχές, εγώ θα έλεγα όλες οι αρχές, ανεξάρτητα αν είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, θα έπρεπε να δώσουν τουλάχιστον περισσότερη στήριξη, περισσότερο χρηματοδότηση στην πολιτιστική κληρονομιά. Φέτος, το 2018, είναι το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο επιλέγει έναν έτος για να αφιερώσει κάποιες δράσεις και να προωθήσει κάποιες πολιτικές. Φέτος είναι έτος πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε τη σημασία που έχει η πολιτιστική κληρονομιά για την ίδια την Ευρώπη, η οποία θα κινηθεί η φετινή χρονιά σε 10 βασικά, σε 10 βασικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι κάτω από τις κατηγορίες της συμμετοχικότητας, της αειφορίας, της προστασίας και της καινοτομίας. Έχουν να κάνουν με την προώθηση του πολιτισμού, έχουν να κάνουν με την προστασία των πολιτιστικών αντικειμένων και πράξεων, έχουν να κάνουν με την καινοτομία στον πολιτισμό. Θα δούμε αρκετά για την καινοτομία αργότερα και για το πώς αναδύεται μπροστά μας μια καινούργια αγορά, ένας καινούργιος τομέας αγοράς και της οικονομίας, που είναι η ψηφιοποίηση του πολιτισμού. Μέσα από το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βάλει τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη παρουσία σε θέματα πολιτισμού. Θέλει να βάλει τις βάσεις για να είναι ο πολιτισμός ένας κεντρικός και βασικός πυλώνας των ευρωπαϊκών πολιτικών, ο οποίος πέραν των σχολείων, της έρευνας και της καινοτομίας, θα δούμε αργότερα, θα καθορίσει και τις διεθνείς τις σχέσεις. Σε αυτόν το πλαίσιο και στη σημασία του πολιτισμού, θα δούμε τώρα το ρόλο που έχει να παίξει η βιομηχανία του πολιτισμού και και της δημιουργίας. Είναι μια βιομηχανία ή ένας τομέας ο οποίος εμφανίζεται ανθεκτικός σε περίοδους κρίσεων. Μπορεί εύκολα να εφαρμόσει σε οποιασδήποτε αλλαγές παρουσιάζονται στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και μπορεί πολύ εύκολα να μεταμορφωθεί με βάση τις ανάγκες που έχει η κοινωνία. Έναν σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Ευρώπη είναι η δεύτερη πιο μεγάλη βιομηχανία πολιτισμού παγκόσμια μετά την Ασία. Επίσης, παράγει το 1/3 των πηγών που έχουν να κάνουν με πολιτισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ το 1/4 των θέσεων εργασίας παγκόσμια που έχουν να κάνουν με πολιτισμό βρίσκονται στην Ευρώπη. Όπως είπαμε και πριν, προσφέρει 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στους πολίτες της. Για να καταλάβουμε τη σημασία του πολιτισμού, πολύ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει μια νέα στρατηγική, η οποία θέλει να βάλει τον πολιτισμό στη βάση των διεθνών σχέσεων που έχει. Πέραν αυτού έχει προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει τον πολιτισμό μέσα από τη βιομηχανία και την οικονομία στα σχολεία και να ενδυναμώσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά, προωθώντας διάφορες καινοτόμες επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο αφορά και τη δική μας συνάντηση και είναι σημαντικό το ότι θα το δούμε και στο μέλλον, είναι ότι ένας από τους βασικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι μέχρι το 2025 να έχει ενδυναμώσει σημαντικά την ψηφιοποίηση του πολιτισμού. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο, όπως θα δούμε και πιο μετά, παρόλο που υπάρχει πολλές πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα της ψηφιοποίησης, σχεδόν το 1/4 μόνο των πιθανών ευκαιριών ψηφιοποίησης έχει πραγματοποιηθεί. Φυσικά, οι προοπτικές που έχει ο τομέας του πολιτισμού στην αγορά δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. Διάφορες πρωτοβουλίες παρασμένουν δεσμευμένες στη γραφειοκρατία, στην έλλειψη δεδομένων και στήριξης, αλλά και στην απουσία συντονισμού. Επίσης, έχει διάφορα νομικά θέματα που έχουν να κάνουν με τα πνευματικά δικαιώματα. Έχει να κάνει με την κατάρτιση λειτουργών και επαγγελματιών στον τομέα, αλλά φυσικά και στην ομαλή ένταξη του πολιτισμού στην γενικότερη οικονομία. Η
η ψηφιοποίηση του πολιτισμού είναι ίσως η πύλη ή η λύση που θα αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, αφού αναμένουμε ότι η ψηφιοποίηση θα προσδώσει στην Ευρώπη μια καινούρια ταυτότητα, θα προωθήσει τον ίδιο της τον πολιτισμό, θα προστατεύσει την πολυμορφικότητα των πολιτιστικών δεδομένων που έχει, ενώ θα προωθήσει και την αυξήσει την ποιότητα ζωής. Επίσης, μέσα από την ψηφιοποίηση είναι αναμενόμενη η προώθηση της καινοτομίας σε διάφορους τομείς, όπως τον τουρισμό, στην εκπαίδευση, αλλά και στην παιχνιδοποίηση και στα παιχνίδια, κάτι που είναι σημαντικό, ειδικότερα στη σύγχρονη εποχή. Επίσης, η ψηφιοποίηση του πολιτισμού αλλάζει τις εμπειρίες που έχει ο μέσος πολίτης προς τον ίδιο τον πολιτισμό, αφού γίνεται ο ίδιος συμμέτοχος στην ανάπτυξη πολιτισμού και στην ίδια την προώθηση του πολιτισμού. Ενώ αναμένουμε την ενδυνάμωση της ψηφιακής οικονομίας και τη θέση της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτήν την αγορά. Θα προσπαθήσω να τα περάσω λίγο γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει περιορισμός χρόνου. Κάποια σημαντικά σημεία που πρέπει να δούμε σχετικά με την ψηφιοποίηση του πολιτισμού είναι ότι αναμένεται να προσελκύσει και άλλες επενδύσεις. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και σε κυβερνητικό και σε κρατικό επίπεδο. Η Google ήδη έχει δεσμεύσει πολλά εκατομμύρια δολάρια για να επενδύσει στη ψηφιοποίηση διάφορων πολιτιστικών μνημείων. Ενώ πολλές εταιρείες που ασχολούνται με την ανάπτυξη παιχνιδιών έχουν συμφωνίες με διάφορες χώρες, πόλεις, περιοχές για χρήση πολιτιστικών μνημείων των περιοχών αυτών. Επίσης, αναμένεται η προώθηση της ψηφιοποίησης του πολιτισμού να δημιουργήσει καινούργιες ευκαιρίες εργασίας για τους νέους. Φυσικά, η ψηφιοποίηση έχει μεγάλο κόστος και, όπως είπαμε και πριν, μόνο το 20% της προοπτικής για ψηφιοποίηση του πολιτισμού έχει εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει να κάνει κυρίως και με την αποκοπή διάφορων χρηματοδοτήσεων από δημόσιους φορείς. Τώρα, όλα αυτά μπορούν να προωθηθούν και να αξιοποιηθούν μέσα από διάφορες ευκαιρίες για χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει συγκεκριμένες περιοχές προτεραιότητας που έχουν να κάνουν με την προώθηση, την ευκολία πρόσβασης στον πολιτισμό, στην δημιουργία καινούργιων ευκαιριών στην οικονομία και προώθηση της καινοτομίας, την προώθηση της πολυμορφικότητας του πολιτισμού, τη δημιουργία δικτύων, όπως καλή ώρα σήμερα υπάρχει ένα χτίρια συνάντηση, θεωρώ, που θα είναι η βάση για έναν μελλοντικό δίκτυο οργανισμών που ασχολούνται με τον πολιτισμό, ενώ υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη δεδομένων σχετικά με τον πολιτισμό που θα βοηθήσουν την έρευνα και την ανάπτυξη στο μέλλον. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Θα συζητήσουμε πάρα πολλά για αυτά αύριο, στη συζήτηση που θα έχουμε εξειδικευμένα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αλλά κάποια από αυτά τα εργαλεία είναι η Δημιουργική Ευρώπη, ο Ορίζοντας 2020, το Erasmus Plus, ενώ μια καινούργια πρωτοβουλία εντάσσεται κάτω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Θα τα πούμε αυτά πιο μετά, αλλά θεωρώ ότι για καινούργιες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να προωθήσουν την καινοτομία στον τομέα του πολιτισμού, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει δημιουργήσει ένα καινούριο υποταμείο, όπου θα δώσει μέχρι το 2020 120 εκατομμύρια με πολύ ευνοϊκούς όρους δανεισμού σε επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ασχοληθούν με τον πολιτισμό, και αναμένεται αυτά τα 20 εκατομμύρια να παράξουν, να πολλαπλασιάσουν την αξία τους σε πέραν των 600 εκατομμυρίων.
Απλά κάποια δεδομένα για όσους ασχολούνται και με τις επιχειρήσεις είναι ότι μια επιχείρηση για να θεωρείται υγιής πρέπει να έχει κέρδος 5 με 10%. Στην Ευρώπη το κέρδος που έχει μια μέση επιχείρηση η οποία ασχολείται με τον πολιτισμό είναι γύρω στο 9%, αλλά είναι μια επικερδής δραστηριότητα για ενασχόληση με τον πολιτισμό. Τέλος, φαντάζομαι αρκετοί θα γνωρίζουν την πύλη Europeana. Είναι η βασική πύλη ψηφιοποίησης πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί μπορούμε να βρούμε περισσότερα από 53 εκατομμύρια αντικείμενα σχετικά με τον πολιτισμό και είναι εξαιρετικά χρήσιμη για εκπαιδευτικούς, για καλλιτέχνες και για επαγγελματίες που ασχολούνται με θέματα πολιτισμού. Αυτά από μένα, σαν μια αρχική παρουσίαση για τα θέματα ψηφιοποίησης και πολιτισμού. Είμαι σίγουρος ότι αφού μιλούμε για ένα χτηρία συνάντηση, θα τα ξαναπούμε σε κάποια φάση. Και σας προσκαλώ και αύριο, όπου θα μιλήσουμε εξειδικευμένα για ευκαιρίες χρηματοδότησης για νέες πρωτοβουλίες στον τομέα του πολιτισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.